Λοιπόν, εντάξει τώρα, το έχεις πατήσει. Ε, τώρα ακούγεσαι κι εσύ, εντάξει. Εντάξει. Για να μην ακούσω. Ναι. Εντάξει, okay. Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα σου κάνω ένα σχεδιάγραμμα. Και εδώ πέρα να δεις για το γραμμικό χρόνο πώς πηγαίνουμε. Έστω ότι αυτά εδώ πέρα είναι αυτά που σου είπα. Οι στιγμές, οι χρονικές, οι διάφορες τις οποίες ακολουθούμε, έτσι. Αυτά τα frames που έχουμε περάσει. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι έτσι. Ότι ενώνονται έτσι περίπου, έτσι. Και ότι σχηματίζουν ένα πολύέδρο κρύσταλλο. Και ότι κάθε άποψη του κρυστάλλου είναι αυτό εδώ πέρα που σου δείχνω. Αλλά για καλύτερη κατανόηση, στο έχω βάλει να φαίνονται έτσι. Για να σου δείξω την πορεία, έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτά έχουν και όγκο. Δηλαδή είναι και πιο μέσα, άλλα και πιο έξω και πάνω και κάτω. Και ότι εσύ δεν είσαι ένα συγκεκριμένο, α πούμε, εσύ, εδώ κάνουμε τον κόκκινο μαρκαδόρο, ότι βρίσκεσαι εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και για σένα αυτό τώρα εδώ είναι το παρόν. Αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι. Αυτόματα, επειδή είσαι στο γραμμικό χρόνο, η γραμμή από το παρόν κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και δημορφώνει αυτό που λες παρελθόν. Εντάξει. Παρελθόν. Και αυτό εδώ πέρα που διαμορφώνει μέλλον. Έτσι γίνεται. Αυτό εδώ πέρα είναι η κίνησή σου, έτσι, σχετικά με κάθε φορά το τι διαμορφώνεις σχετικά με την ενέργεια. Η ενέργεια τώρα που έχεις εκπέμπεται έτσι, γύρω-γύρω. Και μπορείς βάσει τη δική σου, ας πούμε, ενέργεια, ανάλογα εσύ τι διαλέγεις, ανά πάσα στιγμή, έτσι γίνεται για τις ζωές σου, έτσι γίνεται για τις ψυχές, έτσι γίνεται για όλα, έτσι, ναι. Για όλα τα κομμάτια σου. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν, άμα θες λοιπόν να διαλέξεις ποια πραγματικότητα θέλεις εσύ να έχεις την εμπειρία. Καταλαβες. Έχεις εδώ πέρα αυτό το πράγμα και λέμε ότι πας εδώ, 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 έτσι, εδώ και μπορείς να διαλέξεις τρία από αυτά τα κομμάτια θα μπορείς να πας. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε εδώ και εδώ, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι μπορεί να πάει σε μια άλλη κατάσταση. Όταν λοιπόν εσύ είσαι στο παρόν και είναι εδώ πέρα το παρόν σου, έτσι, λέμε τώρα, για να πας εδώ πέρα σε αυτό το μέλλον, έτσι, ή σε αυτό, για να πας αυτό εδώ πέρα το μέλλον, έτσι, έχεις ότι είναι η ενέργειά σου, ας πούμε, 75% να πας εδώ πέρα. Αν ακολουθείς τη συγκεκριμένη στο παρόν ενέργεια που έχεις, το 75%, αυτός που θα διαβάσει την ενέργειά σου, θα σου πει, ξέρεις κάτι, είσαι, αυτό είναι το πιθανότερο μέλος σου. Το πιθανότερο μέλος σου. Οι δυνατότητες είναι όλα αυτά. Έτσι, οι δυνατότητες είναι όλα αυτά. Αυτό που λες πίσω, μπρος, παράλληλα, πάνω, κάτω, εδώ πέρα, είναι όλα δυνατότητες που έχεις να πας. Όμως, αν είναι 75 εδώ πέρα, εδώ μπορεί να είναι 0%. Εντάξει, εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα 3%. Εδώ 7%. Εδώ ένα 5%. Καταλαβαίνεις, μέχρι να πάνε 100% γύρω-γύρω. Επομένως, αν εσύ έχεις την ίδια ενέργεια, θα πας εδώ πέρα. Το πιθανότερο μέλλον σου είναι εδώ. Γι' αυτό ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή, ανά κάθε δευτερόλεπτο, αναλόγως τη δική σου του ενέργεια, φτιάχνεις και τα πιθανά σου και τις πιθανές πραγματικότητες που θα ζήσεις. Καταλαβες. Ανάλογα τις, όχι τις επιλογές, ανάλογα τις ασυνείδητες επιλογές που σου φτιάχνουν εδώ την ενέργεια. Όταν η ενέργειά σου λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έτσι να μεγάλο και εδώ πέρα θα είναι μικρή. Άρα λοιπόν θα πας εδώ πέρα. Όταν εσύ έχεις πάει εδώ πέρα λοιπόν, αναλόγως στις ενέργειές σου, αυτή τη στιγμή που θα γίνει αυτό το παρόν, θα έχει γίνει το παρελθόν σου, επειδή είσαι στο γραμμικό χρόνο, θα είναι μια γραμμή. Αυτό πέρα. Αν όμως εσύ τώρα σου ξαναλέω ένα πράγμα, να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αν όμως εσύ από εδώ πέρα αυτό, το παρόν τώρα, έτσι, έχεις διαφοροποιηθεί από αυτή τη γραμμή, τη γραμμική, έτσι ακούσα μάθαρα ψηλό, τη γραμμική εξέλιξη του καθένα. Η γραμμική εξέλιξη σου, εσένα, να πας αυτό το πράγμα. Ίσως. Έτσι όπως το καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Έτσι, όχι όπως αυτό εδώ πέρα, το φύ που είπαμε, που μεγαλώνει το φως κυκλικά και σπυροειδή. Γενικά τώρα, για την γραμμική εξέλιξή σου, το χρόνο που το βλέπεις στο γραμμικό, ήταν εξέλιξή σου να πας έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα που κάνουμε, τώρα τι είναι. Αν εσύ αλλάξεις ενέργεια, έτσι, από ένα σοκ, από μια αναβάθμιση, από μια φώτιση, οτιδήποτε έχεις πάρει και ανεβάσει την τέτοια, ας πούμε, συνείδηση, ώστε να μπορείς να πας κάπου αλλού και διαλέξεις αυτό εδώ πέρα. Να πας εδώ πέρα, δηλαδή πάει εδώ πέρα μεγαλύτερη, κάνει αυτό το πράγμα η ενέργειά σου και τελικά από εκεί που ήταν να πάρεις αυτή την ακολουθία, καταλαβες, αρχίζεις και διαλέγεις και κάνεις αυτό εδώ πέρα και πας εδώ, παρόν. Αυτόματα, ας πούμε από εδώ πας εδώ, αν αυτό εδώ πέρα είναι το παρόν σου, αυτό θα είναι το παρελθόν σου και αυτό εδώ θα είναι το μέλλον σου. Επειδή είσαι στο γραμμικό χρόνο, βλέπεις, μέλλον. Παρελθόν, παρόν. Άλλαξε γραμμική κατεύθυνση της δικής σου
αναβάθμισης ή προόδιο οτιδήποτε θες στον χρόνο. Καταλαβες, έτσι γίνεται και οι ψυχικές και οι πλανητικές και οι συμπαντικές περίπου καταστάσεις. Οτιδήποτε αλλάζεις ανά πάσα στιγμή, αλλά σε άλλους χρόνους, έτσι. Οτιδήποτε αλλάζεις ανά πάσα στιγμή δημιουργείς ένα καινούριο παρελθόν, ένα καινούριο μέλλον. Οτιδήποτε δημιουργείς, έτσι. Γιατί αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα έχει διαφορετικό παρελθόν. Αυτό εδώ πέρα έχει διαφορετικό. Εσύ αν είχες κατέβει, λέμε, ξέρω εγώ, και ήσουν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το παρόν, και διαφορετικό παρελθόν και διαφορετικό μέλλον. Γιατί εσύ τώρα λες, αφού είμαι εδώ, αν είναι εδώ το παρόν μου, δεν έχω αυτό παρελθόν. Ναι. Ε, έτσι δεν είναι. Όμως εδώ πέρα αυτό το έχεις παρόν. Καταλαβες, το βλέπεις διαφορετικά με αυτόν τον τύπο ενέργειας. Τώρα τον βλέπεις με αυτόν τον τύπο ενέργειας. Αυτό με αυτό δεν έχουν το ίδιο παρελθόν. Μπορεί να είσαι σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να φαίνεται το ίδιο, αλλά είναι πως το κοιτάς πάντα από το παρόν. Καταλαβες, γιατί αυτό το παρόν τα πας εδώ, με αυτό το παρόν τα πας εδώ, το παρελθόν μπορεί να είναι το ίδιο σαν ένα γεγονός. Καταλαβες, ή μπορεί να είναι, αλλά θα το κοιτάξεις διαφορετικά με αυτή τη συνείδηση και με αυτή τη συνείδηση. Και με αυτή τη συνείδηση και με αυτή και με αυτή και με όλες τις άλλες συνειδήσεις το κοιτάμε διαφορετικά αυτό. Καταλαβες, ναι. Θα το κάνουμε και από εδώ πέρα. Πες ότι από εδώ πέρα μετά αρχίζεις και όπως είναι εδώ πέρα λοιπόν το μέλλον σου, ξαφνικά από εδώ πέρα διαλέγεις να πας εδώ. Με το παρόν σου. Η ενέργειά σου διαλέγει να πάει εδώ η μεγαλύτερη, έτσι. Έχεις πιθανότητες από εδώ. Αντί να συνεχίσεις γραμμικά λοιπόν και να συνεχίσεις αυτή τη διαδρομή. Καταλαβες. Διαλέγεις λοιπόν από ένα σοκ κάτι διαφορετικό, είτε από διαφορετικά τους πρέξαν το DNA με την ανθρωπότητα, οτιδήποτε πράγματα γίνονται στην ανθρωπότητα, είτε λόγω εξωγήνων, λόγω άλλων εσωτερικών γνώσεων, είτε οτιδήποτε μας σοκάρει με τέτοιο τρόπο στην αλλάξει την ενέργεια, έτσι. Και από εδώ πέρα λοιπόν αρχίζεις και πας εδώ, αυτόματα, μόλις κάνεις αυτό παρόν, έτσι, θα πας έτσι. Και θα έχεις μια καινούργια πορεία. Όταν κάνεις αυτό παρόν, αυτόματα αυτό θα γίνει μέλλον και αυτό θα γίνει παρελθόν. Καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, έτσι κατάλαβα ότι λειτουργεί, έτσι κατάλαβα ότι λειτουργεί κάθε φορά. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι πολυδιαστατικά τα σύμπαντα. Λοιπόν, και επειδή είναι πολυδιαστατικά τα σύμπαντα, στο γραμμικό λοιπόν, στο γραμμικό το χρόνο, υπάρχουν φαντάζομαι στρώματα. Από αυτές τις κουκίδες που μπορεί να είναι παγωμένα, ας το πούμε, frame, παγωμένες εικόνες, παγωμένες συντεταγμένες, παγωμένες χρονικές υπάρξεις, έτσι, παγωμένες θα λέγαμε διαστάσεις. Λοιπόν, και ανάλογα με τη στιγμή, έτσι, μπορεί ανάλογα να είναι και αυτό εδώ πέρα ένας ολόκληρος κύκλος αντί για από στιγμή, βλέπεις. Mm. Να είναι ένας ολόκληρος κύκλος εσάρκωσης. Εμείς λέμε τώρα για τη στιγμή, έτσι συμβαίνει και στιγμή, αλλά έτσι γίνεται και σε ένα ολόκληρο κύκλο εσάρκωσης. Έτσι γίνεται και σε ένα πλανητικό, ας πούμε, λόγο κύκλο εσάρκωσης. Έτσι γίνεται στα πάντα. Καταλαβαίνεις να σου πω. Mm. Σχετικά με αυτό. Άρα κάθε στιγμή. Έχεις δυνατότητες να πας μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, διαγώνια. Καταλαβες, αυτές είναι δυνατότητες που έχεις. Αν ακολουθάς λοιπόν συγκεκριμένη πορεία, θα έχεις μία πορεία, αυτή εδώ. Αν λοιπόν από το σημείο που είσαι ξαφνικά δεν υπάρχει προφητεία για το μέλλον, υπάρχει περισσότερες πιθανότητες για το ποιο μέλλον θα πραγματοποιήσεις. Αν λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι έτσι και εδώ έτσι, το πιθανότερο μέχρι τελευταία στιγμή να πας εδώ. Όχι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις, ανά πάσα δεν μπορείς να αλλάξεις. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό το πέρα το πράγμα θα σε κάνει να πας εδώ. Και από τη στιγμή που θα πας εδώ και θα κάνεις αυτό παρόν, το μέλλον θα είναι πίσω. Αυτή. Και θα τραβήξεις αυτή τη γραμμική ακολουθία. Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Φαντάσου λοιπόν έτσι στο μυαλό σου να πας στιγμή κάθε φορά, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή που αλλάζει μέσα σου η ενέργεια, έτσι, εκείνη ακριβώς στιγμή καθορίζει τις πιθανότητες και το μέλλον σου. Καταλάβες, κάθε στιγμή, γι' αυτό λέμε ζήσεις τη στιγμή, ζήσεις το τώρα. Γιατί όταν καταφέρεις και πατήσεις φρένο σε αυτή την ασυνείδητη ακολουθία που βλέπεις και βλέπεις ότι τελικά είναι όλα ένα επιλογές, στιγμή και το σταματήσεις να φαίνεται έτσι, καταλαβες, τότε δεν είναι ότι σταματάει ο χρόνος, μεγαλώνει η συνείδηση του τώρα και αυτόματα μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον σου. Καταλαβες. Ναι. Άρα λοιπόν στη στιγμή να ξέρεις ότι πάσα, ανά πάσα στιγμή η ενέργειά σου
επειδή δεν είσαι σταθερή και επειδή όλος ο κόσμος αναλόγως στο επίπεδο δεν είναι τόσο σταθερός, θα λέγαμε, τι κάνει, έχει πιθανά μέλη, πράγματα να κάνει, πιθανές μελλοντικές πραγματικότητες. Καταλαβες, πιθανές μελλοντικές και αλλάζουν τα ποσοστά, αλλάζουν τα ποσοστά αναλόγως τη δική μας ενέργεια εκείνη την ώρα. Αλλάζουν τα ποσοστά. Και κάθε φορά που πλησιάζεις, μεγαλώνει το ποσοστό με το πας εδώ 99%. Όμως κανείς δεν σου καθορίζει ότι πρέπει να πας εδώ. Καταλαβες, κανείς δεν σου καθορίζει, κανείς δεν ξέρει για σένα, ναι. Γιατί όταν έχεις την επιλογή, έτσι, έχεις την ελεύθερη βούληση. Αυτό που λένε ότι είναι γραφτό, είναι, λένε ότι σε όλο αυτό εδώ το φάσμα, καταλαβες, είναι αυτό. Το βλέπεις εδώ. Ναι. Σε κάθε πορεία σου εδώ πέρα που είπαμε για το φύ, σε κάθε πορεία σου εδώ πέρα που αναβαθμίζεσαι, έτσι, που αναβαθμίζεσαι, σε κάθε πορεία σου, το βλέπεις έτσι, αλλά είναι κύκλι. Κατάλαβες να σου πω. Αυτό που λες εσένα είναι το γραφτό σου, έτσι, δεν υπάρχει γραφτό σου. Κάθε γραφτό στην πραγματικότητα, κάθε πεπρωμένο, είναι ένα ψυχικό θέμα που η ίδια η ψυχή σου φτιάχνει για να μπορέσεις να πάρεις τις κατάλληλες εμπειρίες, να ισορροπείς μέσα ορισμένες ενέργειες που είναι ψυχή. Καταλαβες. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις ενέργειες, έτσι, εσύ έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις. Όταν εσύ όμως ή η ψυχή σου ή ο υλικός σου αυτός σου έχει πάρει ανά πάση στιγμή την ενέργεια που θέλει, την εμπειρία που θέλει, αυτόματα δημιουργεί άλλα τις πραγματικότητες για να συγχρονιστεί μαζί. Καταλαβαίνεις. Αυτόματα δημιουργεί όσο εσύ, ας πούμε, δεν στο πεπρωμένο που λες, έτσι που καθορίζεται από τα ανώτερα θέματα σου, που βγήκες, που γεννήθηκες, δεν πάντα αλλάξεις, στην άλλη εσάρκωση μπορείς. Ναι, όχι. Όμως, αναλόγως ότι κάνεις αυτή την εσάρκωση ανά πάση στιγμή, σου καθορίζει έτσι όπως το βλέπεις εσύ και τη μελλοντική. Λόγω της ενέργειας, βλέπεις. Ναι. Εσύ μπορείς να είσαι ένα κολόπεδο που λέμε στην τελική, ένας κακός, αυτά, αρνητικός άνθρωπος και να έχεις πιθανό μέλλον να πας εδώ. Έτσι. Αλλά μετά μπορεί να έμαθες, να ίσωσες, να έκανες, να έδειξες, δεν ξέρω τι μπορεί να έκανες και αυτόματα η ενέργειά σου να κατέβει και να πας εδώ. Καταλαβες. Αυτόματα, κοίταξε όμως, αυτή η πορεία, με αυτή την πορεία είναι τελείως διαφορετική. Αυτό το μέλλον που ήταν το γραφτό σου κασίνα για να πας εδώ, με το μέλλον που είναι το γραφτό σου τώρα για να φτάσεις εδώ, είναι τελείως διαφορετική κλίμακα. Καταλαβες. Γι' αυτό λέμε ότι ανά πάση στιγμή η ενέργεια που έχει σου καθορίζει πραγματικά την πραγματικότητα που θα ζήσεις. Έτσι. Και αυτό γίνεται σε όλες τις κλίμακες. Και στο ψυχικό επίπεδο που για τις εσαρκώσεις σου και σε κάθε στιγμή για το αύριο που λες. Καταλάβεις τι γίνεται. Κάτι θα σβήσουμε αυτά. Μπορείς να πατήσεις το κουμπί εκεί να κλείσουν.